Ο φυσικός, ο κύριος Δημήτρης Νανόπουλος, είναι ένας από τους επιστήμονες με τις περισσότερες παραπομπές. Θα τον συναντήσουμε αμέσως. Κύριε, μεγάλη μας τιμή, κύριε καθηγητά, να σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Πώς είστε? Έλληνας βέβαια της Ομογένειας, αλλά σας συναντούμε αυτή τη φορά στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ναι, ναι. Είναι από τις, έλεγα, φορές που χαίρομαι που είμαι στην Ελλάδα και δεν είμαι στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Εννοείται τα μέτρα που πάρθηκαν, κύριε καθηγητά, στην Ελλάδα ακριβώς, και όχι στην Αμερική. Δυστυχώς, ναι, ναι. Πώς βλέπετε την κίνηση σήμερα του Ντόναλντ Τραμπ, παρά τους 4.000 νεκρούς, να λέει ότι πρέπει να γυρίσουμε στην κανονικότητα, προτάσσοντας προφανώς την οικονομική διάσωση της χώρας? Την οικονομική διάθεση, τι να πω, είναι, αισθάνομαι πολύ, πολύ περίεργα και άβολα. Είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα να συμβεί αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω ότι και η οικονομία παίζει ένα ρόλο, αλλά για όνομα του Θεού, αν έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε την οικονομία πρώτα από την ζωή των ανθρώπων, έτσι, δηλαδή, τι να πω. Είναι, πρέπει να το εξετάσουν πάρα πολύ καλά και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν φωνές εκεί που δεν ξέρω ακριβώς, βέβαια, την είδα στο CNN αυτά που είπε, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι φαντάζομαι, αν θα γίνει αυτό το άνοιγμα, να γίνει με κάποιο είδους πάρα πολύ τρόπο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει την απώλεια ζωών από αυτό το άνοιγμα. Κύριε Νανόπουλε, ασχολείστε με το Big Bang βέβαια και με πράγματα που είναι περισσότερο... πιο ευχάριστα. Που είναι πιο ευχάριστα. Ωστόσο και αυτό που έχει συμβεί τώρα φαντάζομαι ότι είναι κάτι που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα με την έννοια και των ψυχολογικών και των οικονομικών αλλά και των υγειονομικών επιπτώσεων. Θα ήθελα να τοποθετηθείτε σχετικά. Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι από το χώρο τον ιατροβιολογικό, δεν το είχα σκεφτεί, δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα και έχει να συμβεί 100 χρόνια από το 1920. Λοιπόν, είναι κάτι το πρωτοφανές. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είμαστε στο 2020 τώρα, έχουμε κάνει απίστευτα άλματα στην επιστήμη και συγκεκριμένα στις επιστήμες ζωής. Κατά κάποιο τρόπο και οι ανταποκρίσεις σε πολλά κράτη ήταν πάρα πολύ μεγάλη, θα μπορούσα να είμαστε και καλύτερα, νομίζω, εάν αυτό συμβαίνει, εάν οι επιστήμονες όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια είχαν περισσότερα κονδύλια στα χέρια τους για να μπορέσουν να λύσουν τέτοιου είδους προβλήματα. Γιατί ξέρετε, πάντοτε η επιστήμη είναι παραμερισμένη, ακόμα και στις επιστήμες της ζωής, το life science που λέμε στα αγγλικά, και έτσι ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα καλύτερα. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι αυτό εδώ αυτή η δοκιμασία η οποία περνάει ο κόσμος, αυτή η πανδημία, θα μας αλλάξει τα μυαλά λίγο, για το πολύ κόσμο τώρα λέω, εν σχέση με την επιστήμη, έτσι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα προς αυτά τα οποία μας συμβαίνουν, αυτά τα απίστευτα και απίθαρα που μας συμβαίνουν. Κύριε Νανόπουλε, πάντως κάνει εντύπωση, γιατί είναι κάτι για το οποίο μιλούσαν οι επιστήμονες. Έλεγαν ότι ο επόμενος ιός θα είναι ένας ιός που θα προκύψει από ένα ζώο και θα κολλήσει τον άνθρωπο. Άρα, γιατί δεν δόθηκαν κονδύλια? Μα κοιτάξτε πώς γίνεται τώρα. Αυτές είναι οι μάχες των κονδυλίων. Επαναλαμβάνω και πάλι, η επιστήμη πάντοτε, αν θα κόψουν από κάπου, θα κόψουν. Από τα πρώτα πράγματα που θα κόψουν θα είναι από την επιστήμη και νομίζω ότι είναι απαράδεκτο για όλη μας την κοινωνία, την παγκόσμια κοινωνία, να βλέπουμε από τη μία μεριά κάποιος ποδοσφαιριστής, μ' αρέσει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, να παίρνει από μια ομάδα στην άλλη και να δίνουν 300 εκατομμύρια ευρώ ή δολάρια, τέλος πάντων είναι περίπου το ίδιο, έτσι, και να δίνουμε λιγότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πολεμήσουμε τον κορονοϊό. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν ξέρω τι μας συμβαίνει. Έτσι, μιλάω παγκόσμια τώρα, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, έτσι. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και από εκεί καταλαβαίνετε το πόσο δίνουμε και γιατί φτάνουμε τώρα σε αυτό το σημείο. Κύριε καθηγητά, ναι, ναι. Μία τελευταία ερώτηση με ένα ναι ή ένα όχι. Του χρόνου την ίδια εποχή θα έχουμε επανέλθει πλήρως στην κανονικότητα? Πλήρως, τη λέξη πλήρως δεν θα την έλεγα. Αλλά ότι θα έχουμε έρθει σε κάποια κανονικότητα, εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία που πιστεύω ότι θα γίνουν τα πράγματα πιο γρήγορα από ό,τι λένε οι ειδικοί. Αυτό είναι βέβαια δικό μου. Το εμβόλιο πιστεύετε ότι θα βρεθεί, ως επιστήμον ρωτάω, θα βρεθεί, ναι, μέχρι τα Χριστούγεννα? Από ό,τι διαβάζω και από ό,τι καταλαβαίνω, μάλιστα, η απάντησή μου είναι ναι, χωρίς, επαναλαμβάνω, να είμαι ειδικός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση και να είμαστε καλά και του χρόνου να είμαστε καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νανόπουλε. Εμείς...